Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και θέλω να κάνω βίντεο. Από ό,τι βλέπετε δεν είμαστε στο κλασικό μας γραφείο που έχω στην Αθήνα και κάνω τα βιντεάκια μου, αλλά έχω μεταφερθεί στη Μύκονο, πιο συγκεκριμένα στο σπίτι μου. Οπότε αν ακούτε να κάνει ήχο το δωμάτιο, είτε ακούτε με τον αέρα απ' έξω, είτε ακούτε ανθρώπους να περνάνε, είτε επειδή δεν είναι καλός φωτισμός και αρχίζω και τρέχω, λίγη επίκεια, δουλεύω με ό,τι μπορώ. Οπότε, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα 10 πιο πολύ ναυάγια στην ιστορία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς να χρονοτριβούμε. Στο νούμερο 10 έχουμε το Ισλάντ. Το Ισλάντ ήταν ένα ποταμόπλοιο. Βέβαια στις μεγάλες λίμνες του Σεντ Λούις. Από το πρώτο κυκλώδιο ταξίδι το 1923, το πνευματικό SS Ισλάντ έπαιρνε κλίση, εν πλώ. Το σύνολο το χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά σε πλοία με νερό μεγάλων λιμνών Μίσιγκαν, Σουπέριορ και Χιούρον, που έγιναν κουρασιέ του φετιά του λιμάνου Σικάγο. Το 1915, λόγω του σύμβολου του Βρετανικού Διεύθυνου νωρίτερα, ο πρόεδρος Γουίντρο Βίλσον είχε περάσει τον νόμο που έδινε τα μέτρα ασφάλισης σε βερικά πλοία. Η ειρωνία είναι πως ο δρόμος αυτός οδήγησε στην καταστροφή του Ισλάντ. Η πλουσίδη εταιρεία υποχρεώνεται να αυξήσει τις σωσίες της δικής λέμβους. Λόγω του συνδυασμού του πλοίου αυτές έπρεπε να πεζητούν σε πάνω μέρος του ψηλώνοντας έτσι και το κέντρο βάρους. Στις 26 Ιουλίου 2015, οι ιδρυτές με το Ισλάντ και το Άγχος Ζερόπιο των Βερολινών μισθώθηκαν με την εταιρεία ηλεκτρικού του Σικάγο για να πάνε η μέση δρομή στους υπαλλήλους του Μέσικαν Σίτι. Ο σκοπός της εργάτης ήταν η ενωτική εμπειρία, αλλά και τα μέρα δεν υπήρχαν άλλοι για διακοπές. Μόνο οι πλησίες ήταν μετατόπικες στα όδια. Με το που γέμισε το Ισλάντ, με 2.712 ανθρώπους, ο Βρετανικός είχε πουλιάσει με 2.223, άρχισε να γέρνει μέσα στο λιμάνι, που συναντήθηκε με δύο προστατήσεις από βάθμες. Οι βάσεις είχαν γίνει γελούσαν, αλλά μετά τα επόμενα 15 λεπτά κλείσαν τόσο έντονοι που οι μηχανές αναγκάστηκαν να επαναφέρουν και οι βάσεις της οποίας ανάθα ήταν αδύνατοι. Ξαφνικά το πλοίο άρχισε να βουλιάζει, με αποτέλεσμα να χαθούν 845 άνθρωποι. Ξέρετε, όλοι οι ίδιοι μολάγανε να ανεβούν στο κατάστρωμα. Πριν σε πέντε φτωχού ανατολικοευρωπαίου συνεργάτε, είχαν τη σχέση να περάσετε από παρατήρια ακόμα και στη ΣΥΠΑ, στη σύμβουλα να βάλει του τοπικού 3 χρόνια νωρίτερα. Μετά έχουμε το Εστονία, ένα από τα αγαπημένα μου ναυάγια. Το Εστονία ήταν ένα πραγματικό φέρι, αλλά και ρορό. Ένα μεγάλο φεριμπόρο ενεργήθηκε το 1959 στη Γερμανία, ήταν το 1994 μεγαλύτερο εστονικό στόλου και έκανε το όνομα τη χώρα. Χειρίζονταν τη γραμμή Σταλίν Στοχόλμη. Σταλίν Στοχόλμη. Ένα 20ωρο τουλάχιστον ταξίδι. Το κρυβάδι τη Χρυσή Έδωμη Σεπτεμβρίου του 1994 έφυγε με 989 ανθρώπου. Πήραμε κυβάτε. Από την ιστορική ποτέβαση με γεγονό φτάσει στη Λιδία, σε 9 το επόμενο πρωί. Χαραμψάνε 5 καταιγίδε στη μέση τη Βαλτική θάλασσα, αλλά την διαπέρασε χωρί πρόβλημα και συνέχισε το ταξίδι του. Στι 1:15 όμω ο γραπέτη του φέρει, φανώς είχε υποστεί ζημιά καταιγίδα τη καταιγίδα, χωρί να την αντιληφθεί το πλήρωμα, αποχωρήθηκε και το πρόβλημα να πέρασε να δράσει τεράστιε ποσότητε. Τότε αργότερα στάθηκε σήμα SOS και στη 1:50 το Εστονίο χάθηκε από το ραντάρ. Μήπω λεπτό αργότερα έφτασε στο τρόπο που ρυθμίζει ένα τοπίο πλοίο που έλαβε το SOS. Το παίρνει το Μαριέλα. Ένα πλοίο της Viking Line. Το οποίο έχω και τις φωτογραφίες, αλλά όχι αυτή τη στιγμή μαζί μου. Αγράφει να εισλέξει μόνο 134 ανθρώπους. Οι υπόλοιποι 152 πέρασαν στον ύπνο και βουλιάξαν μαζί με το φέρι. Το Εστόνιο αναγκάλυψε πολλά χρόνια αργότερα στο βυθό της θάλασσας σε βάθος 3 μέτρων και παραμένει ένας εσωτερικά πολύμος χώρος για να επιδεχθούν οι δίτες. Πάνω στο Εστόνιο παραμένει ένα από τα πιο ταγικά ναυάγια στην ιστορία της Ευρώπης. Και παραμένει και σήμερα το πιο γνωστό ναυάγιο στην Ευρώπη. Ενός Βρετανικού στην Αμερική. Μετά έχουμε το Άσαν Μποκάσιο. Όπως στις Φεβρουαρίου του 2006, ένα μεγάλο ferry boat, το Άσαν Μποκάσιο, ξεκίνησε από τη Σαουδική Αραβία να πέρασε απέναντι στην Αίγυπτο, αναφέροντας περίπου 1.400 πελάτες. Λίγο μετά, στη μέση της θάλασσας, το πλοίο πήρε φωτιά.
και έστειλε να πάρει νερά. Οι αντλίες που χρησιμοποιήθηκαν για να σώσουν το πλοίο από τη φωτιά θα γεράσει ακόμα χειρότερο καθώς τα κρασάματα ήταν ανοιχτά και έτσι έβαζε πλέον το νερό πολύ έντονα. Το οποίο βυθίστηκε σχεδόν μία ώρα μετά. Παίρνοντας μαζί πάνω από 400 επιβάτες. Σώθηκαν 400, αλλά πέθαναν τουλάχιστον 1000. Οι Αμερικάνικες δυνάμεις βοήθησαν πολύ στην διάσωση των νεκρών των διασταθέντων με 400 και το ναυάγιο σου πέρασε στις 4 από τα πτωτικά της Αιγύπτου. Μετά στο νούμερο 7 έχουμε το RMS Empress of Ireland. Ο πολεμός Σεν Λόρενς εκβάζει τον δυτικό ωκεανό στα βόρεια του Γεπέ και ενάμει τη λίμνη Οντάριο των Αμερικάνικων Νομικών Νόρων, που βρίσκεται στα βόρεια του Γεπέ της Νέας Υόρκης. Το Περοκιάνι, ώρα μέσα σε Πέσο Φάιλαντ, ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 1914, με μια γη πόλη με 1.400 βάρη σε περιορισμό του Λίβερπουλ, και να συναντήσει από το πόγιο βαριά Μίχλη, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του ποταμού. Ένα μήνυμα βγήκε από τον φοροπλήρωτο Σόσα, έπεσε με ορμή πάνω του και άνοιξε μια τύπα διαμέσου του περίμετρο περίπου 5 μέτρων, στη μία πλευρά. Το περιγάνιο βούλευσε λιγότερο από 15 λεπτά. Παρασένοντας τον πόρο του, 1.212 στοιχείες. Μάλιστα, πολλά κοσμήματα χάθηκαν μαζί με τους επιβάτες. Και μάλιστα υπάρχει μια ιστορία, ότι το ναυάγιο του Prince of Ireland είναι ένα καταραμένο ναυάγιο. Καθώς, πολλοί άνθρωποι έφυγαν για να γυρίσουν τα κοσμήματα των νεκρών. Αλλά παρ' όλα αυτά, κατέληξαν να πεθάνουν μέσα στο ναυάγιο. Και πολλοί θεωρούν ότι το ναυάγιο του Empress of Ireland είναι ένα καταραμένο μέρος. Υπάρχει ιστορία για έναν δίτη ο οποίος προσπάθησε να εξερευνήσει το ναυάγιο με λίγα χρόνια μετά το ναυάγιο του Empress of Ireland. Αλλά εικάζεται ότι βιάστηκε τον εξοπλισμό του στα σκηνιά του ναυαγίου και έλεγε πεθάνει εκεί από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και πολλοί από εκεί εικάζουν ότι το ναυάγιο πρόκειται για καταραμένο. Έχουμε το στρατηγός Σλοκούμ. Ένα ναυπλίο της Νέας Υόρκης, όπου η καταστροφή του ήταν η μεγάλη καταταγωγή στη Νέα Υόρκη, μέχρι το 2001 με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Μέχρι το 2001 ήταν η μεγάλη καταστροφή που είχε συμβεί ποτέ στη Νέα Υόρκη. Επέκειται ένα μεγάλο ατμόπιλο που είχε εξελίξει δρομές στις παραλίες της Νέα Υόρκη. Η επέμβαση του 1904 μισθωμένη από την Ευαγγελική Λευθερική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου, φόρτωσε 1.300 από τα γυναίκα και παιδιά και γέννησε το Long Island, αυτό που είναι λάθη ήταν εγκληματικά. Και όπως ήταν στα φάση ανακαίνησης, πήγαν πάνω από έπλα τα υλικά και στις ίδιες λέμπες είχαν μόλις περάσει την πουγιά και ήταν δεμένες σε σημείο που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να στεγνώσουν. Επίσης ποτέ δεν είχαν ελεγχθεί τα σωσίβια, σε δεκαετία χρόνια που χρησιμοποιούσαν το πλοίο και ποτέ ήταν προβληματικά. Στα μία χρόνια όλα αυτά, όταν σώσαν σε φωτιά, ο καπετάνης ανέτυχε να γυρίσει στην Αγιά και συνέχισε το ταξίδι του. Στο όριο του πλοίου θα μπορούσε να αφήσει την τέκνα τη φωτιά. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Πέθαναν 1212. Αν είχαμε λένε ότι υπάρχει και 1112. Αλλά χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πολλοί θεωρούν ότι το ναυάγιο του General Slocum, ασταλεγός του Slocum ας πούμε στα ελληνικά, παραμένει ένα από τα πιο τραγικά στην ιστορία, καθώς ήταν καθαρά από ανθρώπινο λάθος. Σε σχέση με αυτό το ναυάγιο που δεν είναι από ανθρώπινο λάθος. Από αμέλεια και ανθρώπινο λάθος. Θέμα το οποίο έδωσε το ναυάγιο στην ιστορία, μάλλον το οποίο έδωσε το πλοίο στην ιστορία. Ιντανικό. Όπου σε κανένα περίοδο για να μας δώσει το περικάνι Ιντανικό, έφυγε από την Σοθάμπτον για να πάει στη Νέα Υόρκη. Σε ένα σύνδεσμο 6 ημερών. Ήταν και κουβαζόπλο και περικάνιο. Σταμάτησε στο Χάιντεμπουργκ, σταμάτησε και στο Κόρκ και μετά συνέχισε προς τη Νέα Υόρκη. Στη μέση του ωκεανού, σε μια περιοχή που λέγεται Νιουφάντλαντ,
ξέπλυσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε σε 2 ώρες. Περίπου 1.500 άτομα σκοτώθηκαν από την καταστροφή και περίπου 701 σωθήκανε. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Ρόμπερτ Μπάλαρντ, έναν Ιταλοαμερικανό εξερευνητή, ο οποίος ανακάλυψε και τον Bismarck, ένα πολεμικό πλοίο της γερμανικής φρουράς του Ναζί. Ένα από τα πιο γνωστά πολεμικά πλοία στην ιστορία του Bismarck. Ανακάλυφθηκε σε βάθος 2.000 μέτρων και παραμένει από τότε πολύ εξερευνημένο. Παρ' όλα αυτά, ο Τιτανικό ήταν στο πανεπιστημιακό ταξίδι σχετικά με τα περισσότερα πλοία που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν ήταν στο πανεπιστημιακό ταξίδι. Ο Τιτανικό ήταν στο πανεπιστημιακό ταξίδι. Και γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι το πλοίο βυθίστηκε από αμέλεια. Καθώ ο καπετάνιο πήγαινε πολύ γρήγορα. Ο καπετάνιο Σμιθ, έτσι τον λέγανε, πήγαινε πολύ γρήγορα και κανεί δεν πρόλαβε να δει γρήγορα το παγόβουνο για να αποτρέψει τη σύγκρουση. Μετά έχουμε το ταξίκ. Το Lake Sik αναμένεται ένα μεγάλο κινέζικο ιστοπλοϊκό. Φορτωμένο από κόσμο, ταξίδευε τον Φεβρουάριο του 1822 από τον Ατλαντικό της Γαλλικής Χερσονήσου. Ο Βουδάνης προσπάθησε να κόψει τον δρόμο, περνώντας από το Θεοδάκι ένα άγορο στο Βόρνεο, χτύπησε έναν ύφο και το πλοίο βούλιαξε. Η βάρη συνέβη στο νερό, αλλά για να μην υπήρχε ασφαλή και η περιοχή ήταν απολυσύχναστη. Το πρόβλημα ήταν ένα γλυκό μόλι την επόμενη μέρα. Άφησε 600 ανθρώπου. Και 600 άνθρωποι πέθαναν από την καταστροφή. Μετά έχουμε το Σουλτάνα. Ένα μεγάλο ποταμόπλοιο, το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Σε σχέση με τα περισσότερα πλοία αυτού του είδους, το οποίο πήρε φωτιά το 1865 μέσα στη μέση του ποταμού, στο Οχάιο, πήρε φωτιά και βυθίστηκε. Και αυτό ήταν ο αποτέλεσμα των νεκρών. Επόπτου, από την ισχυρή έκρηξη, ενώ πριν είχαν αναβληθεί και το πλοίο στην του Μέμφις. Και μετά πάμε για δύο ferry boat, το Λετζούλα και το Ντόνα Πας. Είναι το νούμερο 2 και το νούμερο 1. Στο νούμερο 2 έχουμε το Λετζούλα. Ένα μικρό ferry boat, απόκτημα της σενεγαλικής κυβέρνησης και φορτωμένο με κόσμο, πάνω από 2.000 ανθρώπους, ενώ μπορούσε να πάει μόλις 600, φορτώθηκε και πήγε για τη Σενεγάλη μέχρι το Ντακάρ. Αλλά δυστυχώς ο καπετάνιος φτάνει να περάσει μια χαρτογράφη περιοχή και κανένα μισή καταιγίδα του πλοίου πάταρε και βυθίστηκε. Περίπου 2.000 ανθρώποι ήταν πάνω στο πλοίο εκείνη τη στιγμή και περίπου 1.600 σκοτώθηκαν να βρει καταστροφή. Το πλοίο είναι 12 ώρες βυθισμένο μέχρι να φτάσουν οι επιστήμονες και τα σωστικά βιβλία, κρατάει το μόνο μόνο στο πλοίο που πρέπει να βρει τελικά και μπορεί να δεχτεί κανέναν από του μέσα του. Και αυτό ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Και το Ντόνα Πας ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, καθώς το Ντόνα Πας ήταν ένα φιλιππινέζικο ferry boat, το οποίο είχαν συμβαστεί στην Ιαπωνία, και θα λέγαμε θα πούμε σε άλλο βίντεο για το συγκεκριμένο πλοίο, καθώς θα το κάνω και σε ξεχωριστό βίντεο. Θα μιλήσουμε για φιλιππινέζικες καταστροφές, θα έχουμε συμβεί πάρα πολλές καταστροφές στις Φιλιππίνες, σε ό,τι αναφέρει οι Φιλιππινέζοι για το πλοία. Δυστυχώς οι Φιλιππινέζοι δεν το έχουν πολύ με τα πλοία και προπάντως δεν το έχουν τόσο καλά. Και το Ντόνα Πας ήταν ένας μερμεγέρης καταστροφές. Σύγχρονος Δεκέμβριο 1987 το οποίο ταξίδευε ανοιχτά της Μανίλας. Το δρομολόγιο ήταν τα Χλόμπαν, Καταρμπόγκαν και Μανίλα. Ταξίδευε προς τη Μανίλα όταν συγκρούστηκε με ένα αεροπλοίο, το Βέκτορ, ένα τάνκερ. Το Βέκτορ είχε καύσιμα και πιάνανε φωτιά και ποτέ εξαπλώθηκε και στο Ντόνα Πας. Και μετά κατέληξε να βυθιστεί μετά περίπου 45 λεπτά. Παίρνω μαζί 4.000 ανθρώπου. Μάλιστα, κάθεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν να κάνουν σαν μανιφέστο, δηλαδή στο κυβερνητικό ακατάλογο. Ένα από του διασώστε, ο Πακίτο ο Ζαμπέλ, συστήθηκε ότι η θάλασσα ήταν πολύ ηρέμη, αλλά είχε αχαρίε και ήταν και πάρα πολύ κρύα.
Γι' αυτό πολλοί δεν μπορούσαν να σταθούν όταν το πλοίο βίωσε μέσα σε 45 λεπτά. Ωραία παιδιά, το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.